να πάω στην κυρία Μαρία Λιονή, αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου. Κατευθύνεστε προς την Κρία Βρύση, έχετε φτάσει εκεί, κυρία Λιονή. Καλησπέρα. Μόλις έφτασα στην Κρία Βρύση, αλλά δυστυχώς εδώ η κατάσταση είναι. Δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα του αυτοκινήτου, να βγω. Τι να σας πω τώρα. Αυτή τη στιγμή έχω σταματήσει το αυτοκίνητο για να σας μιλήσω και κουνάει όλο το αμάξι. Όλο το αμάξι από τον αέρα. Βλέπω το μέτωπο το οποίο είναι όπως κατεβαίνουμε τον Αγιοβασιλιώτικο δεξιά, απέναντι δηλαδή από την Κρία Βρύση. Μόλις λίγο-λίγο ελέγξαμε τη φωτιά στα Σαχτούρια και στην Αγία Γαλήνη, ένα νέο μεγάλο μέτωπο εδώ απέναντι από την Κρία Βρύση. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν τυχαία αυτά τα πράγματα. Είναι το ίδιο πράγμα που μας είπε και ο Δήμαρχος πριν από λίγο. Και δεν έρχεται. Περιμέναμε και δεν έρχεται. Δεν ξέρω γιατί έχει βλάβει, γιατί δεν ξέρω τι. Αν είναι δυνατόν. Οι άνθρωποι από την Παρασκευή το πρωί και είναι Δευτέρα βράδυ πια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πράγματα τα οποία επανέλαβε νωρίτερα και ο Δήμαρχος για μία περιοχή, για πολλές περιοχές μάλλον, οι οποίες καίγονται κάθε χρόνο, που δίνουν κάθε χρόνο ισχυρότατους ανέμους. Το είπατε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Δεν μπορείτε να ανοίξετε καν την πόρτα του αυτοκινήτου. Αυτό μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε στο μέγιστο βαθμό την τιτάνια μάχη που δίνουν αυτή την ώρα τα επίγεια μέσα. Και κυρίως να σας πω τα επίγεια μέσα, αλλά θέλω και από την εκπομπή σας ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τους εθελοντές, βοήθησαν πάρα πολύ, θα έλεγα τιτάνια μάχη πραγματικά, για να μπορέσουν να σβήσουν τη φωτιά κάτω σε μια χαράδρα για να σώσουμε το χωριό τα Σαχτούρια. Σαν λιοντάρια πέσανε και οι εθελοντές. Και οι πυροσβέστες βέβαια, αλλά και οι εθελοντές ένα παραπάνω. Τι να πω, όμως τώρα βραδιάζει. Δεν μπορεί να έχουμε καμιά βοήθεια από επίγεια μέσα. Δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα του αυτοκινήτου, να πλησιάσω. Κυρία Λιονή, επειδή είναι πολύ κρίσιμη η κατάσταση, θέλω λίγο να σας ρωτήσω, έτσι όπως εξελίσσεται επιχειρησιακά το πράγμα μέχρι τώρα, είστε ικανοποιημένοι, αρκεί μόνο το εκενώστε, που είναι μία λύση, σαφώς δεν το συζητώ. Όχι καθόλου. Γι' αυτό έχουμε κλείσει ένα ραντεβού, κυρία Σαλαπάτα, με τον Δήμαρχο και τον κύριο Κεφαλογιάννη την Παρασκευή. Πρώτο Θεός και αν μπορούμε να ανεβούμε, έχω τι να πω τώρα, θα ανεβούμε στην Αθήνα, έχουμε κλείσει ραντεβού με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά και με τον κύριο Πέτσα. Εδώ χρειάζεται ένας νέος επιχειρησιακός σχεδιασμός σε ό,τι αφορά τη δύναμη της πυροσβεστικής και τον τρόπο που αυτή θα πρέπει να ενεργεί. Εδώ ζητάει ο κόσμος εδώ και 10 χρόνια να αναβαθμιστεί το πυροσβεστικό κλιμάκιο της περιοχής με τα τάξεις. Γιατί εδώ πέρα, αν δεν προλάβουμε τη φωτιά στην αρχή, τελείωσε. Όπως τώρα. Αυτή τη στιγμή οι ρηπές είναι πάνω από 10 από φορ. Τι να κάψει πια άλλο. Οι άνθρωποι κάνανε κλήσεις για ζωοτροφές, για ελαιόλαδο. Θα πρέπει να εγκαταλείψουν την περιοχή τους. Με συγχωρείτε που για την ένταση. Όχι, αλλά αντιλαμβάνομαι και τη φόρτιση και την έντασή σας, γιατί αυτή η κατάσταση η οποία ζούμε τα τελευταία 24 ώρα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Εσείς το ζείτε από πρώτο χέρι, διότι είστε εκεί. 4 μέρες όμως, κυρία Λιονή, θέλω την κρίση σας. Έχει γίνει ό,τι ήταν εφικτό από άποψη σχεδιασμού. Κοιτάξτε, θα γίνει ο απολογισμός, κυρία Σαλαπάτα, θα γίνει ο απολογισμός όταν τελειώσουμε με το καλό όλη αυτή η ιστορία. Να τελειώσει πρώτα και βεβαίως θα κάνουμε τον απολογισμό μας. Και θα τον κάνουμε και εκεί που πρέπει. Και τις αναφορές μας και αυτά που ζήσαμε και αυτά που είδαν τα μάτια μας. Τα πάντα όλα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτή τη να επαναλαμβάνεται. Ο κόσμος, ξέρετε, στο ίδιο έργο θεατές. Δεν θα υπάρχει Δήμος Αγίου Βασιλείου, μας είπε ο Δήμαρχος πριν από λίγο. Νομίζω ότι αυτή η φράση τα λέει όλα. Δηλαδή είναι και αυτός αγανακτισμένος. Είναι αγανακτισμένος. Απάνω που λέμε εντάξει, τελειώσαμε, βρε παιδί μου και αυτά, νέο μέτωπο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και το πρόβλημα. Και ξέραμε τις καιρικές συνθήκες, γιατί από τη μετεωρολογική υπηρεσία είχαμε. Είχατε ενημέρωση. Ενημέρωση και πληροφόρηση. Αλλά όμως, ειλικρινά σας το λέω, και αυτό το πράγμα που ζούμε εδώ, κυρία Σαλαπάτα, δεν το περίμενα. Εδώ μιλάμε, πρέπει να είναι πάνω από 10 μποφόρ.
τώρα έχω σταματήσει το αμάξι να σας μιλήσω και κουνιέται το αυτοκίνητο σαν να είναι βαρκούλα στον ωκεανό. Αυτά όμως, όπως μας είπατε, μόλις ήταν γνωστά. Το κράτος που είναι? Ρητορικό μάλλον το ερώτημα. Το ΣΥΝΟΚ, το περιμέναμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήρθαν εν αέρια μέσα τα ελικόπτερα, αλλά ήταν αδύνατο να κάνουν ρήψεις με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Επομένως έπρεπε να είχαν έτοιμο ένα αέριο μέσο το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως με αυτές τις καιρικές συνθήκες να κάνει ρήψη. Δεν μπορούν τα πεζοπόρα τμήματα, δηλαδή είναι σε δύσβατες περιοχές, ο αέρας είναι φοβερός, οι ρηπές είναι, αλλάζει η φορά του από λεπτό σε λεπτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αυτό το δράμα δηλαδή, ζούμε νύχτες αποκάλυψης. Είναι πραγματικά πολύ στενάχωρο. Δεν ξέρω τι να ευχηθώ. Είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ας ελπίσουμε με κάποιο τρόπο, αν και οι προγνώσεις καιρικά δεν είναι καλές. Θέλω να πω ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας μόλις ένα μποφόρ κάτω θα πέσει. Ακριβώς. Η ένταση του ανέμου. Και αύριο έχουμε δείκτη επικινδυνότητας 4. Δηλαδή μπορεί να πάει μέχρι την Παρασκευή αυτό το πράγμα. Τι θα γίνει εδώ πέρα? Και ζητάμε και περισσότερη αστυνόμευση. Δεν ξέρω, δεν είμαι ούτε φουαρό, ούτε. Αλλά αυτές οι φωτιές που μπαίνουν η μία μετά την άλλη δημιουργούν τεράστια ερωτηματικά.